Καλώς ήρθατε στο guitarspot.gr και τα Prova Studios, όπου σήμερα έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Σάκη Ντοβόλη. Σωστά. Τι κάνετε, κύριε Σάκη? Το είπε κάποιος σωστά. Φαντάζομαι ότι το επίθετό σου τονίζεται στην πρώτη και στην τελευταία συλλαβή, αλλά ποτέ στη σωστή. Ποτέ στη σωστή, που είναι η μεσαία. Ναι. Και η απάντηση που δίνεις, το μεσαίο παρακαλώ. Το μεσαίο, πάντα. Πάντα, παιδιά. Σάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώνεις στο να μιλήσεις στο λαό σου, στο κιθαριστικό λαό της Ελλάδος. Είσαι στην Κοζάνη, μόνιμα, και έρχεσαι στην Αθήνα για να παίξεις με τον Διονύση Σαββόπουλο και σε κλέψαμε λίγο έτσι στα γρήγορα, γιατί θέλουμε πολύ καιρό να κάνουμε μια ωραία κιθαριστική κουβέντα με σένα, που είσαι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κιθαριστικό φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε λοιπόν για αυτό. Εγώ. Πώς ξεκίνησες να παίζεις κιθαρά? Κλασικά. Έπαιζες κλασική καταρχάς, εντάξει, να περάσουμε λίγο γρήγορα αυτά. Ναι, έγινε αυτό το γνωστό. Πρέπει να παίξεις κλασική κιθάρα για να. Α, γι' αυτό, επειδή. Για να μάθεις ηλεκτρική. Μάλιστα. Ήταν αυτή η νοοτροπία. Οπότε το σπούδασες το αντικείμενο. Και πήγα. Του... Πήγα, παιδιά, για 2 χρόνια. Δεν πήγα παραπάνω. Πήγα με το ζόρι. Με το ζόρι, Ναι. Με το ζόρι από πίεση γονέων ή από πίεση δασκάλου? Από πίεση γονέων. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Διότι ο πατέρας μου είναι τραγουδιστής, τέλος πάντων. Οπότε υπήρχε η μουσική στο σπίτι, αλλά. Καταρχάς, αντίστοιχα και ο αδερφός που παίζεται μαζί. Ναι. Ο... Μπράβο, παίζει μπάσο. Παίζει μπάσο. Και αυτός αντίστοιχα είχε κάποια κλασική. Όχι, ο Φώτης νομίζω από μένα το είδε, ρε παιδί μου. Είναι 4 χρόνια μικρότερος. Ναι, μάλιστα. Οπότε ναι. Οπότε το έκανες μουσικό bullying στο σπίτι. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο είχε. Άθελά μου, έτσι. Αλλά ναι, ξέρεις. Μάλιστα. Ναι. Οπότε. Ζόρι, λοιπόν. Όμως στη μουσική κατεύθυνση υπήρχε υποστήριξη από τους γονείς για, ναι, για να σε πίεσαν να ξεκινήσεις από κλασική. Πίεσαν, εγώ δεν ήθελα. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Α. Ναι. Και πώς όμως, πώς σου δημιουργήθηκε η επιθυμία? Κοίτα, έγινε μέσω του. Όταν αποφάσισα, τέλος πάντων, ότι δεν θέλω να κάνω κλασική κιθάρα. Μου πρότειναν εκεί από το 2 που πήγα την ηλεκτρική κιθάρα. Α. Και ενώ δεν είχα επαφή, είδα το δάσκαλό μου. Α. Ο οποίος ήταν αυτό το φαινόμενο κλασικά. Μαλλί, σκουλαρίκι, τατού κλπ. Και νομίζω ότι αυτό με εντυπωσίασε. Δεν είναι δηλαδή ότι είχες ακούσει κάτι το οποίο σου έκανε. Οι γονείς σου ήθελαν να κάνεις κιθάρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε έτσι έγινε το πρώτο ερέθισμα, ας πούμε. Τέλεια. Και από εκεί και πέρα, ναι. Η κατεύθυνση μουσική η οποία έχεις ακολουθήσει από ένα σημείο και μετά προέκυψε από το δάσκαλό σου, δηλαδή. Εξ ολοκλήρου. Διότι έγινε ένα σκηνικό που του ζητούσα απεγνωσμένα να μου δώσει κάτι από αυτά που ακούει αυτός. Α. Ξέρεις, σαν μαθητής, σαν... Ο οποίος Παναγιώτης ποτέ δεν το έκανε αυτό. Μου έλεγε ότι θα βρεις μόνος σου τι θέλεις να... Δεν ήθελε να με επηρεάσει, τέλος πάντων. Και σε μια στιγμή αδυναμίας, λοιπόν, που τον βρήκα, μου πέταξε κυριολεκτικά το instep του Steve Ray. Και κάπου εκεί κόλλησα το μικρόβιο. Ναι. Αυτό έγινε στη ηλικία, παιδί. 14. Γενικότερα, ασχολήθηκες με κάτι άλλο παράλληλα? Εκτός μουσικής. Ποτέ. Δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρε κάτι. Όχι, δεν έκανα τίποτα άλλο. Κάτι παράλληλο να κάνεις μαζί. Ήσουν στοχευμένο σε αυτό. Ναι, από εκεί και πέρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας στην Κοζάνη και με το να μην ζεις στην Αθήνα, κάποιοι θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά τελικά μήπως δεν είναι και μήπως ήταν και λίγο πιο εύκολο λόγω του ότι ήσουν... Έτσι νομίζω. Τώρα που τα βλέπω, δηλαδή, νομίζω ναι. Ήταν πιο εύκολο. Λόγω ίσως ανταγωνισμού, δεν ξέρω τι. Τι έπαιξε ρόλο, αλλά... Μεξί, κάναμε και μια κουβέντα πριν γύρω από τα blues και γύρω από αυτή τη μουσική πιο βόρεια. Μπράβο. Που λόγω και blues wire και τα λοιπά, όπως είπαμε, υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη γύρω από αυτό και αυτό το βιώνεις και με το τρίο, Έτσι ακριβώς. Συμβαίνει αυτό γενικά στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ φαντάζομαι, αλλά δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να έχω εικόνα. Αλλά πάνω, ναι. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή είδα το Ζάικο αρκετά... και τον Νίκο τον Τουνούση, αρκετά πιτσιρικάς, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι με στήριξαν, δηλαδή με βοήθησαν. Είναι οι guitar heroes μου, οι Έλληνες guitar heroes μου, να σου πω την αλήθεια. Πώς γεννήθηκε το τρίο? Είχα ένα group πριν το τρίο, όπου παίζαμε παρόμοια πράγματα, πάλι blues rock.
Και κάποια στιγμή, ξέρεις, με έπιασε εκείνο το ότι θέλω να κάνω ένα solo project. Mm-hmm. Ναι. Με σκοπό βασικά να γράψω δικιά μου μουσική. Mm-hmm. Νομίζω από εκεί ξεκινάει. Και μετά το στρατό έγινε αυτό. Δηλαδή διαλύθηκε το προηγούμενο group πριν φύγω ο Φαντάρος. Και μετά το στρατό, το 13 ξεκίνησα το... Το οποίο καλά κρατεί το μέχρι οποίο, και ναι, σήμερα και εξελίσσεται. 7 χρόνια. Στον μπάσο είναι ο αδερφός σου. Ο αδερφός μου, ο Φώτης, και στα τύμπανα είναι ο Νίκος, ο Καλύβας. Mm. Το ότι ο αδερφός σου, ο αδερφός φαντάζομαι είχε ξεκινήσει να παίζει μπάσο από ναι, αρκετά έχει, πριν. Έχει πολλά χρόνια, ναι. Και ήταν και στο προηγούμενο group. Όχι. Α, είχε δική του... Είχε δική του γιατί ήταν φοιτητής, ήταν στα Γιάννενα, είχε μια άλλη μπάντα εκεί, ναι. Οπότε ουσιαστικά μαζί παίξαμε στο τρίο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε κατέβει πολύ Αθήνα, ναι, με το τρίο. Και παίζετε αρκετά και έξω. Ναι. Παίζετε αρκετά Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια. Έχετε παίξει και σε φεστιβάλ διάφορα. Έχετε παίξει στην Πολωνία, έχετε παίξει στη Γερμανία που θα ξαναπαίξετε τώρα και θα μας τα πεις λίγο αυτά. Ναι. Πώς βλέπεις να έτσι λαμβάνει το κοινό το blues στο rock, αυτό που παίζετε έτσι, ένα τρίο που εντάξει παίζετε εξαιρετικά. Ανυπομονώ να σας δω και από κοντά κάποια στιγμή, το θέλω πάρα πολύ. Και πώς το βλέπεις όμως, δηλαδή, είναι τη 2020 να εισπράτεται από το... Κοίτα, στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Το βλέπω ότι είναι δύσκολο. Υπάρχει ένας αριθμός περιορισμένος, εντάξει, και αυτοί υποστηρίζουν φανατικά αυτό που κάνουμε και όχι μόνο εμείς, και όλα τα παιδιά που παίζουν το συγκεκριμένο είδος. Στο εξωτερικό, ξεκινώντας και από τα Βαλκάνια, εδώ γειτονικά, mm-hmm, είναι, τι να σου πω τώρα, 90% πάνω από αυτό που λαμβάνω εδώ. Ναι. Μιλάμε για... Και παίζετε σε διάφορες χώρες, εννοείται, γύρω στα Βαλκάνια. Ναι, ναι, έχουμε παίξει σε όλα τα Βαλκάνια. Και η ανταπόκριση είναι απίστευτη. Mm-hmm. Ναι. Παίζετε συχνά και πιο πάνω και προς Σκόπια και τα λοιπά. Ναι. Δεν με αξίζει αυτό που είχαμε και μια κουβέντα πριν, ξέρεις, που υπάρχει μέσω media και μέσω κατεύθυνσης ότι μεταξύ μας υπάρχει. Οι άνθρωποι μεταξύ τους είναι... Αν εξαιρέσει τα κυβερνητικά ακριβώς, και τα θέματα αυτά, τα οποία είναι προσωπικές απόψεις του, ναι, καθενός, εννοείται, αλλά οι άνθρωποι μεταξύ τους είναι πραγματικά πολύ. Έτσι. Εγώ παίζω στα Σκόπια από το 9. Δεν έχω συναντήσει ούτε μία φορά, ξέρεις, πρόβλημα, mm-hmm, για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Ούτε μία. Ναι. Ίσα-ίσα. Έχετε παίξει και Σερβία, έχετε παίξει. Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Μάλιστα. Όπου πάμε πάλι τον Ιούνιο. Αγαπημένο σου μέρος Βαλκανίων για live. Το Βελιγράδι, παιδιά. Το Βελιγράδι, ε. Είναι πιο ζεστός ο κόσμος. Είναι... Τι ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δέθηκα με το Βελιγράδι. Ναι, ναι. Έχουμε παίξει πάρα πολύ εκεί και δέθηκα εκεί. Ναι. Ξέρεις, γνωρίζοντας και μουσικούς εκεί, κάνεις φίλους, κάνεις. Ναι. Mm-hmm. Αλλά και ο κόσμος είναι. Παράλληλα, πλέον παίζεις και με τον Διονύση Σαββόπουλο, ναι, όπως είπαμε πριν. Το οποίο για σένα είναι ναι, μεν session. Δηλαδή το βιώνεις ως σεσιονάς, να μπορούμε να πούμε. Βέβαια, αυτό που κάνετε με το Σαββόπουλο είναι... δεν είναι το κλασικό session που μπορεί κάποιος να περιμένει. Όχι, όχι, αλήθεια είναι αυτή. Θες να μας πεις δύο λόγια έτσι, για το συγκεκριμένο. Καταρχήν είναι η πρώτη δουλειά που έκανα εγώ τέτοιου τύπου, mm-hmm, session. Και όντως δεν είναι έτσι το κοινότυπο, τέλος πάντων, διότι το project είναι αφιέρωμα στο Woodstock. Νομίζω έχει 50 χρόνια φέτος. Mm-hmm. Και γι' αυτό διάλεξε ο Σαββόπουλος να το κάνει. Οπότε παίζουμε πράγματα του Woodstock. Θα παίξουμε Hendrix, θα παίξουμε Who, Joplin. Χαμός. Και κομμάτια του Σαββόπουλου που έχει γράψει τότε. Τότε και την εποχή. Ναι. Στον μπάσο είναι ο Γιώργος Κυρτσόγλου. Στον μπάσο είναι ο Γιώργος Κυρτσόγλου, εντάξει. Οπότε δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ιδιαίτερες και λοιπά. Και η υπόλοιπη μπάντα. Στα τύμπανα και στα keyboards είναι ο Σταύρος Ολάντσιας. Νομίζω ότι ούτε εκεί χρειάζεται κανένα περισσότερο σχόλιο. Η Αλεξάνδρα Ισιετή και η Κλαδία Παπαδοπούλου είναι στα φωνητικά. Και ο... Straightforward στήσιμο, ναι, μπάντα. Ναι, κανονικότατο. Χώνεις δηλαδή κιόλα, ναι, ε. Ναι, ναι. Πώς προέκυψε αυτό, πώς σε βρήκε ο Σαββόπουλος? Κοίτα, είχαμε παίξει με το Γιώτη σε ένα άλλο project, mm-hmm, στη Λάρισα. Όπου κάναμε κάτι. Jazz, τέλος πάντων. Ένα jazz rock πράγμα. Και προφανώς ο Σαββόπουλος είχε στο μυαλό του να το κάνει. Και ο Γιώτης είπε ότι. Σε πρότεινε. Ναι. Mm. Δες αυτό. Και έτσι έγινε. Mm. Ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο. Και παίζετε στο... Στο Άλσος, πεδίο του Άρεος, κάθε Σάββατο. Όπως είπες και πριν, είναι η πρώτη φορά που κάνεις μια δουλειά, ναι, εκτός από το δικό σου. Ναι. Επίσης, εντάξει, προκύπτει συχνά αυτό το θέμα όταν μιλάμε με κάποιον μουσικό, mm-hmm, στη χώρα μας.
αλλά πόσο εύκολο σου ήταν, κυρίως για τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική και θέλουν να ρίξουν εκεί το βάρος τους, ίσως κάποιος να μην θέλει να επιδιώξει παράλληλα μια άλλη καριέρα, ναι, okay, και να προσπαθήσει να τα καταφέρει στη ζωή του μόνο παίζοντας. Ναι. Είτε κιθάρα είτε οτιδήποτε άλλο. Πώς σου φαινόταν το να βιοποριστείς μόνο παίζοντας πριν προκύψει μια δουλειά σαν αυτή? Ναι. Θεωρείς ότι καταρχάς το έχεις κάνει, επομένως ναι, γίνεται. Ζωρίστηκες, θα άλλαζες κάτι? Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, το ζόρι υπάρχει. Mm-hmm. Και είναι πολύ, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν θα το άλλαζα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα άλλαζα τίποτα. Ναι. Εντάξει, δουλεύω παράλληλα σε ένα οδείο κλασικά. Εντάξει, αυτό το, αλλά... και πάλι γύρω από τη μουσική. Ναι, ναι. Και είναι δύσκολο, ναι. Είναι δύσκολο. Αλλά εντάξει. Αυτό είχα στο νου μου να κάνω, αυτό έκανα και αυτό προτείνω αυτό σε κάποιον που θέλει να το κάνει. Σου είχαν γίνει και άλλες προτάσεις γενικότερα για sessions, για άλλα πράγματα τα οποία σου να έχεις απορρίψει επειδή δεν ήταν κοντά σε αυτό που ήθελες να κάνεις μουσικά? Ναι, έχουν γίνει διάφορα τέτοια. Απλά προτίμησες να μείνεις, ναι, πιστός. Ήταν αυτό που λες ότι δεν ήταν κοντά σε αυτό που mm-hmm. θέλω. Ενώ αυτό είναι αυτό που κάνω τώρα. Ναι, ξεκάθαρα μου πες. Ναι, οπότε... Στο πρόγραμμα μέσα με το Σαββόπουλο έχεις ελευθερία έκφρασης ή είσαι πιο περιορισμένος? Γιατί παίζεις και με τουλάχιστον οι δύο οργανοπαίχτες που παίζεις, είναι ιερά τέρατα, ναι, έτσι, ναι. Κακά τα ψέματα, για να μην πω και για το Σαββόπουλο προφανώς. Αλλά είσαι σε μια μπάντα, είσαι πιτσιρικάς κι εσύ, ναι, είσαι, ναι, δηλαδή 31, είμαστε και η ίδια χρονιά γενικά. Ναι, και εγώ δηλαδή άμα μου βάζεις να παίξω μέσα στον Κιουρτσόγλου και το Λάτσα θα το κοίταγα έτσι. Το θυμάμαι αυτό το συνέστημα όταν μου είπε ο γιώτης ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, να αγχώθηκα, σκεφτόμουν να πω όχι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ότι πώς θα πάω εγώ να μπω στη μέση σε αυτούς τους δύο που ξέρεις αυτοί γνωρίζονται από πάντα, ας πούμε, είναι αυτοί που είναι, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο και με βοήθησαν και άνετα ένιωσα και... Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Μόνο και μόνο και ο Γιώτης και από τη συνέντευξη που μου κάνει, ναι, μπορεί να είναι στους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς, αλλά έχει ενθουσιασμό μικρού παιδιού ακριβώς, με το ακριβώς που πιάνει τον μπάσο, ναι, δηλαδή γίνεται πραγματικά έτσι. 15 χρονών και είναι, τι να πω, ναι, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε, ναι. Εκτός της συνεργασίας σου με τον Διονύση Σαββόπουλο, που εν τω μεταξύ σκέφτομαι μετά από αυτή τη φοιτεία που θα έχεις μόνο φέτος και μετά προφανώς δεν ξέρουμε, ναι, τι θα γίνει και πού θα βρεθείς, πόσο, με τι εμπειρίες θα φύγεις από εκεί μέσα, που ήδη δηλαδή από τότε που έχετε ξεκινήσει, φαντάζομαι ότι νιώθεις μουσικά ναι, αναπτερωμένος, ναι, μόνο και μόνο που έχεις συναναστραφεί τέτοιους μουσικούς. Συνεχίζεις κανονικά με το τρίο, το δικό σου, το οποίο κυκλοφορήσετε και ένα δίσκο. Ναι, το κάναμε πέρυσι με μια αμερικάνικη εταιρεία, την mm-hmm. Grooveyard Records. Την Grooveyard, ναι, ναι, ναι. Στη Νέα Υόρκη είναι αυτή. Σου είπα πριν ότι ήθελα να κάνω αυτό το project για να γράψω δικιά μου μουσική. Ναι. Μου πήρε βέβαια 6 χρόνια να το κάνω αυτό. Να βγάλω κάτι, ξέρεις. Ναι, ναι. Και πάνω που ήμουν στη φάση ότι, ωραία, κάνε κάτι τώρα, πρέπει να κάνεις κάτι, ήρθε αυτή η πρόταση τέλος πάντων από την Grooveyard. Αυτή η πρόταση προέκυψε από κάποια εμφάνιση που σας πήρε το μάτι κάποιου κάπου ή προσεγγίσατε εσείς την εταιρεία? Όχι, προέκυψε από έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στην Καβάλα, mm-hmm. είναι ο Σταύρος Παπαθόπουλος, mm-hmm. κιθαρίστας εξαιρετικός, ο οποίος δουλεύει στην Grooveyard κάνοντας παραγωγές, κάνει mix, master κλπ. Και ο Τζο, ο διευθυντής της Grooveyard, γενικότερα αυτό ψάχνει σε αυτό το είδος, το blues rock, νέους καλλιτέχνες, μπλα μπλα μπλα. Και ο Σταύρος του πρότεινε εμάς. Mm-hmm. Είδε υλικό και έτσι έγινε το. Επειδή ταξιζούμε και σε μια εποχή που λίγο η δισκογραφία προφανώς, ναι, δεν είναι η ίδια με, ναι, το όπως ήταν πριν. Αρκετές μπάντες προτιμούν να τρέχουν μόνες τους το όλο θέμα, γιατί προφανώς δεν είναι τόσο προσοδοφόρο αυτό, έτσι ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει ένα γενικότερο σύστημα προώθησης και οτιδήποτε. Οπότε για τους νέους καλλιτέχνες το να πει στη διαδικασία να συνεργαστεί με μια δισκογραφική. Για άλλους δουλεύει αρνητικά τελικά, για άλλους ίσως να δουλέψει θετικά, ναι, αλλά σε συγκεκριμένες συνθήκες. Εσείς πώς το έχετε δει μέχρι στιγμής αυτό? Δηλαδή, σας έχουν βοηθήσει και με δίσκο, σας έχουν βοηθήσει, σας έχουν κλείσει tours, σας έχουν βάλει? Γιατί θα μας πεις και για, το, ναι, για τις αζόρες που είχατε παίξει. Κοίτα, εγώ έπρεπε να το κάνω και αφού ήρθε η πρόταση, δεν το θεώρησα. Είμαι της άλλης άποψης, βέβαια. Του μόνος σου. Του μόνος σου, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπορείς να το κάνεις και να το τρέξεις, κάτω μόνος. Μπορείς πλέον να το κάνεις αυτό. Ναι. Αλλά αφού είχα αυτή την πρόταση, είπα ότι θα το κάνω. Βέβαια, για να μην λέμε ψέματα, δεν βοήθησε όπως περίμενα να βοηθήσει. Mm-hmm. Με tour και λοιπά που είπες. Ναι.
αλλά τουλάχιστον μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα δίσκο. Να, αυτό ανέλαβε η εταιρεία τα πάντα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Οπότε ξέρεις, δεν είχα θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Εντάξει, δεν συμβαίνει κιόλα τόσο πολύ. Έτσι, δηλαδή... Όταν μου το είπε ότι ξέρεις κάτι, θα σου στείλω τάδε ποσό για ηχογραφήσει γιαγιά, δεν το πίστευα. Έτσι, λέω, αυτό πραγματικά είναι πολύ θετικό. Ναι. Απλά το κακό είναι ότι για να γίνει κάποια σοβαρή συνεργασία με τις δισκογραφικές που έχουν απομείνει πλέον. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν είναι όπως παλιά που έβλεπε κάτι κάποιος σε κάποιους και έτσι. Τους έβγαζε στην πιάτσα έτσι ώστε να δουλέψουν και να αναπτυχθούν. Mm-hmm. Είναι ότι θα πρέπει να είσαι ήδη κάπου, ναι, για να θεωρήσει ότι αξίζει να μπει στη διαδικασία. Όντως. Και μόνο, τώρα δεν είναι και πολύ ωραίο που ισχύει αυτό, αλλά και μόνο που έγινε αυτό είναι κάτι θετικό. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Σχετικά με το Jazz Fest που είχατε παίξει στις Αζόρες, θέλω να μου πεις λίγο για λίγο. Αυτό ήταν. Γίνεται κάθε χρόνο αυτό, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Λέγεται European Blues Challenge. Mm-hmm. Όπου, βασικά Jazz Fest, είπα εγώ, συγγνώμη. European Blues Challenge. Είναι σκέψη σαν Eurovision, αν επιτρέπετε να το πω, τον blues, ας πούμε. Όπου από κάθε χώρα πάει ένα group, mm-hmm, γίνεται διαγωνισμός. Πώς επιλέγετε από κάθε χώρα ποιο group θα πάει? Γίνεται στην κάθε χώρα διαγωνισμός, ξέρεις. Α, ναι. Ναι. Και στείλατε δηλαδή υλικό. Όπου, ναι. Ο Μιχάλης ο Λιμνιός, τέλος πάνω, που ήταν υπεύθυνος γι' αυτό, mm-hmm, μου είπε ότι συμβαίνει αυτό, αν θέλω να πάρω μέρος. Πήραμε μέρος στο ελληνικό το challenge. Δεν παίξαμε κάποιο live κάτι, δηλαδή απλά στείλαμε υλικό. Απλά στείλατε, ναι, υλικό. Και οι κριτές, νομίζω, και αυτοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, αλλά και διάφοροι άλλοι ambassadors, τέλος πάντων, mm-hmm, τέτοια πράγματα, ψηφίζουν και είπαν ότι θα πάμε εμείς. Πήγαμε. Mm-hmm. Παίξατε. Παίξαμε. Παίξατε σετ ολόκληρο. Παίξαμε 20 λεπτά. 20. Κάθε μπάντα έπαιζε 20 λεπτά. Mm-hmm. Και συνειδητοποίησα εκεί, παιδιά, ότι ήταν. Ήμασταν η πιο σκληροπυρηνική μπάντα, ναι, του event, ας πούμε. Γιατί το λες αυτό? Παίζαμε δηλαδή αυτό το blues rock που είναι λίγο πιο heavy και λίγο πιο... Ναι, και όλο το υπόλοιπο ήταν traditional blues, Chicago blues και ξέρεις. Ναι. Και το κοινό ήταν έτσι. Ναι. Δηλαδή μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ναι, παρόλο που είχε πάρα πολύ κόσμο. Πώς εισέπραξε το κοινό το δικό σας take? Εγώ αυτά που άκουγα ήταν ότι ωραία, το κοινό, το SD3 ξύπνησε το κοινό του event, ας πούμε, και λοιπά. Και πήρα πολύ καλό vibe, να σου, mm-hmm, πω την αλήθεια. Αυτό θυμάμαι δηλαδή. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, τώρα που μου είπες έτσι αντίστοιχα το Eurovision της Blues. Ναι, ναι, οκ. Πώς πιστεύεις, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι η μουσική δεν είναι διαγωνισμός. Προφανώς, ναι, είναι μια εξαιρετική εμπειρία και πολύ, εντάξει, ναι, σημαντικό, ναι, το ότι εκπροσωπήσατε και τη σκηνή της, ναι, της χώρας εκεί, εννοείται. Νομίζω ότι είναι σε ασφαλή χέρια τα... Ναι, ναι, όντως. Απλά το θέμα είναι ότι πώς το βλέπεις εσύ το κόνσεπτ του διαγωνισμού γενικότερα όσον αφορά στη μουσική? Όχι, παιδιά. Δεν είναι διαγωνισμός. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα έχει κατάταξη και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μαθαίνεις ποτέ. Ναι, έχεις νικητή, έχεις τρεις πρώτους υποτίθεται. Mm-hmm. Κέρδισε η Αγγλία, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Μαθαίνουμε τους τρεις πρώτους. Δεν μαθαίνουμε ποτέ τι βαθμολογία πήραν οι υπόλοιποι ή ξέρεις όλο αυτό. Και να σου πω και κάτι, δεν με ενδιαφέρε αυτό. Απλά το να πας να κερδίσεις. Προφανώς, ναι, είναι θέμα εμπειρίας και... Αυτό που με ενδιέφερε ήταν ότι υπήρχαν άνθρωποι από φεστιβάλ, μάνατζερ, την Αμερική, διάφοροι, που ήταν εκεί με αυτόν τον σκοπό, να βρουν καινούρια γκρουπ τα οποία, mm-hmm, ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε είχε το potential το πράγμα και γι' αυτό πήγαμε. Οπότε σαν εμπειρία ήταν... Ήταν άψογο. Τώρα αυτό με το διαγωνιστικό θέμα... Εντάξει. Όχι. Ήταν έτσι στημένο απλά. Εντάξει, ναι, είναι έτσι αυτό. Κερδίσαν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι θα πρέπει να κάνουν μέσα, είναι άδικο. Κερδίσαν οι Άγγλοι. Η αλήθεια ότι ήταν μια. Εντάξει. Ναι. Σούπερ τραγουδίστρια.
Έχω μία απορία. Ναι. Εγώ σαν, ως μουσικός, επειδή μπορεί να μην έχουμε βρεθεί πολλές φορές, αλλά σε παρακολουθώ ανά τα χρόνια, θεωρώ ότι είσαι πολύ versatile μουσικός. Okay. Και ας έχεις μία λίγο πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση σε κάτι που εσένα προσωπικά ναι, εκφράζει ναι. περισσότερο. Επίσης, όσοι σε ξέρουν, ξέρουν ότι τραγουδάς κιόλας. Ναι, εννοείται. Απλά, ναι. Υπήρχαν πειρασμοί στην πορεία σου που σε, θα σε, που σε έκαναν έτσι να ψαχτείς λίγο αλλού και να φύγεις από αυτό το στυλ ανά τα χρόνια? Καλή ερώτηση. Γιατί έχεις, ακούσματα έχεις προφανώς. Υπήρχε έτσι κάτι το οποίο σε σαγίνευσε και πήγες να κινηθείς λίγο περισσότερο προς τα εκεί? Το παίξιμό σου για μένα είναι blend πολλών πραγμάτων. Ναι. Δεν είσαι καθόλου μονοπλευρός. Ναι. Για πες μου γι' αυτό. Δηλαδή υπήρχε κάτι το οποίο σε δελέασε έτσι να φύγεις, να πας προς κάπου αλλού? Να φύγω 100% ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό που παθαίνω συχνά είναι αυτό ότι το είχα πάθει με τον Greg Howe. Με τον Greg Howe? Ναι. Π.χ. με... με τον Guthrie Govan όταν τον πρώτο είδα, ξέρεις τώρα αυτό, ναι, με όλο αυτό το gospel παίξιμο κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά αυτό που κάνω είναι ότι πάω προς τα εκεί, βλέπω τι γίνεται, αλλά επιστρέφω εκεί που ήμουν και προσπαθώ αυτά που πήρα από εκείνα τα... Τα εντάξει. Ναι. Επιστρέφεις με λεξιλόγιο, με... Ναι, ναι, με όσο πράγμα. Μόνο. Greg Howe, δηλαδή είχες... τραβηχτήκε σε λίγο πιο έτσι fusion καταστάσεις. Εντάξει, ο Guthrie μας έχει όλους πιάσει από το λαιμό. Όταν πέτυχε και το YouTube σε μια παρθένα φάση, οπότε... έκανε και τη φάση του Guthrie, ο οποίος είναι ο Guthrie. Δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτός όλο. Νομίζω ότι άφησε ασυγκίνητο άνθρωπο ποτέ. Άσχετο το αν αυτός είναι πραγματικά αυτός και αν είναι 15 χρονών να πιάνει κιθάρα. Όσες φορές τον έχω συναντήσει, δηλαδή είναι 15 χρονών όταν πιάνει η κιθάρα, υπάρχει αυτό το πράγμα. Και παρέμεινες όμως, δηλαδή, ναι μεν πολύπλευρος μουσικά και σαν προσωπικότητα μουσική, αλλά με πιστός και στην αρχή, ναι, από τον πρώτο δίσκο που πήρες δηλαδή. Έτσι, να σου πω την αλήθεια, νιώθω μια ασφάλεια με αυτό. Ναι, νιώθεις μια ασφάλεια... Έκφρασης εννοείς ή μια ασφάλεια ότι είμαι στο στοιχείο μου, οπότε νιώθω άνετα? Νομίζω και τα δύο. Και τα δύο. Και συγγραφικά. Και συγγραφικά. Δηλαδή νιώθω ότι τα blues, με τα blues έχω πραγματικά ιδιαίτερη σχέση. Γιατί φταίει ο Βον, ας πούμε, που εγώ έπαιξα κιθάρα επαγγελματικά και διάλεξα να το κάνω αυτό. Οπότε ξέρεις, αυτή η ασφάλεια είναι αυτό το... Ναι. Και νιώθω ότι ενώ θα, αν ρωτάς, θα έπρεπε λίγο... παραπάνω να... Δεν ξέρω αν υπάρχει, θα έπρεπε. Αλλά, ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν ορίζεται από κάποιον αυτό. Ναι. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που γουστάρεις. Και εσύ σε μια φάση που κάνεις αυτό που γουστάρεις και το κάνεις εξαιρετικά και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι θα έπρεπε. Αλλά ρε, για σκέψου ρε γάμο, ξέρεις πόσες φορές βάζω τον εαυτό μου και εγώ του λατρεύω το Στιβεριβόν και σκέφτομαι αν ζούσε ακόμα, πώς θα ήταν τα πράγματα αλλιώς, θα ήταν κάτι διαφορετικό, θα τον βλέπαμε καταρχάς. Κάτσε καλά, αυτό είναι το πρώτο. Γιατί πέθανε το 91 όταν εμείς ήμασταν τριών. Ναι. Με το ελικόπτερο τότε. Αυτά τα ελικόπτερα με τον κερατό μου. Ναι, είναι και Κόμπι Μπράιαν τώρα, σκάμισε τα άστα. Τέλος πάντων. Για σκέψου, έχεις σκεφτεί ποτέ, επειδή εντάξει καλός ή κακός είναι η μεγαλύτερη σου επιρροή. Ναι, αυτό. Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν να ζούσε στη Βηρύβο, να τον έβλεπα live? Θα ήταν τόσο μεγάλος όσο είναι τώρα, αν δεν είχε φύγει τότε? Θα είχε προχωρήσει τη φάση? Εντάξει, τώρα θα μιλήσω πολύ υποκειμενικά, αλλά εντάξει. Ναι. Και εγώ υποκειμενικά το έθεσα. Πιστεύω ότι θα έκανε πολλά περισσότερα πράγματα. Και θα μας... Ναι, σίγουρα. Και έφυγε και πάνω στη φάση που είχε καθαρίσει κιόλας. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ κακό timing. Κακό timing, ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα. Όπως και με άλλους αντίστοιχα. Εννοείται. Ναι, προφανώς. Δηλαδή ο Χέντριξ. Εντάξει. Αυτός έκανε συμφωνία με τον διάβολο. Ακριβώς. Είπαμε, κλάδο των 27. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα όχι, τώρα. Όχι. Είναι δυνατόν. Και βέβαια θα τον έβλεπα. Όπου πέρασα ένα πολύ μεγάλο κόλλημα εγώ με τον Στίβεν Ρέιμον. Εκείνο το ότι θέλω να γίνω ο Στίβι Ρέιβον, όχι να παίξω σαν το Στίβι Ρέιβον. Θες να γίνεις ο Στίβι Ρέιβον, είχες στο μυαλό σου τότε, ή ναι, όταν ήσουν πιτσιρικάς, που έλεγες ότι σε φάση ότι θέλεις να κάνεις αντίστοιχα το ίδιο πράγμα που έκανε
με δικό σου τρόπο, ή θέλεις τύπου να παίζεις τα κομμάτια του. Αυτό. Α, να παίζεις τα κομμάτια. Να πάρω το gear του Stevie, να πάρω την κιθάρα του Stevie. Να. Θα μιλήσουμε και για gear σε λίγο. Ναι. Και για αυτό που κρατάς στα χέρια σου και αυτό που είναι στο stand. Ναι. Τελικά, όσον αφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm. Το προσπάθησες, δηλαδή κάπου σου φύγε στην πορεία τύπου να το κάνεις έτσι κόπη. Το προσπάθησα για κάποια χρόνια, να σου πω την αλήθεια, πολύ. Δηλαδή και από θέμα μελέτης και από... Παροτοκαπνίστηκες κιόλας. Ναι. Φίλε, η φρασιολογία σου, και συγγνώμη που σε διακόπτω πάντως, οκ, okay, προφανώς και έχει blues leaks από Steve Ray Vaughan, όπως και σε όλους μας ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά έχει τόσα άλλα πράγματα πάνω. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω αν... Ναι, είναι η μεγαλύτερη σου επιρροή, αλλά ακούς πολλά διαφορετικά πράγματα πάνω στο παίξιμο. Γι' αυτό και σε ρώτησα. Ναι. Δηλαδή, έχεις και πιο heavy επιρροές, πιστεύω. Ναι, συμβαίνει. Και πιο rock και πιο heavy επιρροές. Όντως, τα τελευταία χρόνια, έτσι. Mm. Και αυτό είναι ότι κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, η πραγματικότητα είναι ότι ο Ζάικος πάλι ήταν αυτός που με ξύπνησε από αυτό και μου είπε ότι, οκ, okay, πρόσεχε με αυτό. Mm-hmm. Μπορείς να γίνεις... Σούργελο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι στην Αμερική που κάνουν αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ξέρεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή... Πρόσεχε, μου λέει. Και αυτό με ξύπνησε, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Ναι, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας λόγος να γίνει σκόπιμο στη Βρυβόν. Ευτυχώς ξέφυγες. Ναι. Και έγινε νωρίς, οπότε. Δεν νομίζω ότι θα έφτανες και σε αυτό το σημείο. Καλά, προφανώς, ναι. Προφανώς και θα έχεις δική σου. Απλά είχε γίνει ένα σκηνικό που είχα παίξει με τον Λουιζιάννα Ρεντ. Ναι, το έχω διαβάσει αυτό. Λοιπόν, και ήταν αυτό που βγήκε ο Ρεντ μετά που τελειώσαμε το παίξιμο και είπε δημοσίως ότι υπάρχει ένα Stevie Ray Vaughan στην Ελλάδα και είναι ο Νίκος Αντουνούσης. Ο οποίος ο Ρεντ βάφτισε τον Νίκο Stevie Ray Vaughan. Και λέει από εδώ και στο εξής υπάρχει και δεύτερος. Και έχουμε, λέει, το Stevie Ray Vaughan Junior. Και κάπου εκεί ο Ηλίας ο Ζάικος μου λέει: ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρεις, πρόσεχε το αυτό. Απόλυτο δίκιο. Ναι, στα 21, ξέρω εγώ. Εντάξει, ήσουν μικρό. Ναι. Και παίξεις σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι. Εντάξει, ναι. Αντίστοιχα, κάτι τέτοιο μου είχε πει και ο Κώστας ο Μπαλταζάνης για το Bad Methini. Ναι. Σε φάση ότι. Αρχίζει και γινόμουν ίδιος, δηλαδή έπρεπε να φύγω από εκεί πέρα. Ναι, πρέπει να κάνεις. Ναι. Ευτυχώς για όλους μας ξεφύγατε και οι δύο. Λοιπόν. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για εξοπλισμό. Okay. Εσύ στα live και με το SD3 και με το Σαββόπουλο παίζεις με ενισχυτή. Ναι. Οπότε δεν χρησιμοποιείς, δεν παίζεις με κάτι modeling κατευθείαν. Όχι, παίζω με ενισχυτή. Ακόμα. Ακόμα με ενισχυτή. Ακόμα γιατί θα φτάσεις σε ένα σημείο να μην μπορείς να παίξεις με ενισχυτή. Εννοείς ότι σου έχει γίνει αρκετά δύσκολο από θέμα logistics. Ή ότι απλά έχεις από μόνο σου, θες να αποφύγεις την ταλαιπωρία. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Πλέον υπάρχει τρόπος. Δηλαδή με όλα αυτά τα cap που βγαίνουν και με από ελληνικές εταιρείες και με από ξένες εταιρείες, είτε pass profiling, είτε οτιδήποτε παίζει IR και τέτοια, EFRs, είναι πολύ εύκολο. Οπότε ναι, κάποια στιγμή. Απλά... Βέβαια εξαρτάται από μόνη τώρα, έτσι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αλλά... Με Σαββόπουλο παίζει με INR. Ξεκίνησα να παίζω με INR. Αλλά ήσουν πολύ ροκ για να σε. Μετά δεν μπορούσα. Ενέρευση, εντάξει. Τα ενιάρια είναι και λίγο δικό που μαχαίρι. Έτσι. Μπορεί να είναι ότι καλύτερο σου έχει συμβεί, αλλά μπορεί να είναι και ότι χειρότερο σου έχει συμβεί. Νομίζω προς το δεύτερο. Ναι. Οπότε και να φανταστείς ότι έχω ένα οχτάρι monitor. Δεν έχω μικρό. Ναι. Και προτιμούσα αυτό το monitor. Προτιμώ αυτό. Και παίζω με ένα deluxe και εκεί. Πάνω στο stage είναι. Στο stage είναι πάνω. Α, ναι. Και το Tech 21 το. Το Rich Cotton. Οπότε όλα στα F είναι από εκεί, ε. Είναι εκεί, ναι. Την πεταλιέρα σου την έχεις για τρίο. Ναι, εντάξει, ξεκίνησα. Όταν ξεκινήσαμε, κατέβαζα πράγματα, αλλά. Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι έρχεσαι από την Κοζάνη εδώ κάθε εβδομάδα. Και σε ζηλεύω απίστευτα. Θα ήθελα τόσο πολύ. Δεν ζηλεύω για το commute, αλλά σε ζηλεύω γιατί μένεις στην Κοζάνη. Δεν μένεις στην Αθήνα. Και εγώ δεν τα αλλάζω αυτό. Είναι. Και εντάξει, πες μου πόσοι σε ρωτάνε, μα καλά, γιατί δεν έρχεσαι εδώ. Ναι, από πάνω. Και δεν ξέρω αν μπορώ να τους πείσω 100% γιατί δεν έρχομαι εδώ. Ειδικά αν είναι από εδώ και μένουν εδώ. Ναι. Και αν δεν έχουν πάει κιόλας, αν δεν έχουν ζήσει στους διαφορετικούς ρυθμούς. Ναι. Δηλαδή... Εμένα μου αρέσει να έχω βάσει την Κοζάνη, που αυτό κάνω. Είναι ευλογία, ρε φίλε. Ναι. Να μην μένεις στο κέντρο, στο χαμό και απλά να έρχεσαι και μετά να φεύγεις και να βγαίνεις πίσω στην ηρεμία. Ησυχία, ναι. Κρύο. Ναι.
πάλι και κρύο, αλλά είναι. Κρύο, παιδιά. Ναι. Μέχρι το Μάιο, ξέρω. Μέχρι τη Μινεσότα. Αλλά δεν το βλέπω να το γλιτώνω, Νίκο. Το να έρθω εδώ. Το μόνιμο, ναι. Σου εύχομαι να το αποφύγει το βιβλίο. Σε συμπαθώ πάρα πολύ, αλήθεια. Τέλος πάντων, θα δούμε. Οπότε τώρα το gear το αφήνω στο μαγαζί, δηλαδή το πηγαίνω φέρνω. Όχι, το πηγαίνω φέρνω, παιδιά, γιατί εντάξει, τώρα παίρνω δύο κιθάρες. Μια θήκη διπλή δηλαδή και το Ritchie Cottage μέσα στο. Ναι, μπροστά στην κούλα. Στην κούλα, ναι, μια χαρά. Τίποτα. Οπότε δεν έχω πράγματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό το έκανα αυτό, γιατί πού να κουβαλάς τώρα. Ναι. Εντάξει, προφανώς. Μια χαρά. Οπότε φαντάζομαι τρένα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, βαπόρια. Ναι. Και αυτό αν βόλευε. Ναι. Δηλαδή παίζει Σάββατα, έτσι. Ναι, έρχεσαι Σάββατο. Παρασκευή και φεύγει Κυριακή. Πολλές φορές έχουμε Σάββατο. Άρχισε Σάββατο. Για το λόγο που σου είπα πριν, ότι δεν αντέχω να έρθω νωρίτερα. Mm. Δεν θέλω. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Ας ξεκινήσουμε με την κιθάρα που κρατάς στα χέρια σου. Ναι. Η οποία είναι μια SRV. Αν και δεν φαίνεται, είναι. Γιατί έχει υποστεί. Μια σωματική βία από τον Ιωάννη Παβέζα. Αυτή την κιθάρα την αγόρασα το 5. Mm. Ήταν μέσα σε αυτό το που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Το παροξισμό του. Το Steve Ray-Von. Δεν μου βγήκε καθόλου σε κακό. Mm. Δηλαδή ακόμα δεν την αλλάζω αυτή την κιθάρα. Είναι το go to οργανό. Ναι. Αν εξαιρέσουμε το Relic, τα άλλα είναι. Είναι μαμά. Είναι μαμά. Τα άλλα είναι. Τα άλλα είναι όπως ήταν. Όπως ήταν. Δεν άλλαξα τίποτα. Mm. Και τα ελαττήρια πίσω στο bridge θα είχε κανονικά όλα αυτά. Όχι, νομίζω είχε 3. Mm. Όταν ήρθε. Και εσύ. Αλλά, ναι. Ναι. Για προφανείς λόγους. Για προφανείς λόγους. Θες να πεις ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, μπορεί κάποιος να μην ξέρει. Για ποιο λόγο έχω αυτό. Ναι. Θέλω το. Καταρχάς να εξηγήσουμε, αν κάποιος δεν γνωρίζει, ναι, ότι κανονικά η κιθάρα πίσω με το vintage τρέμολο που έχει η συγκεκριμένη κιθάρα είχε 3 ελαττήρια εδώ. Όπως έχει και η άλλη που θα μιλήσουμε μετά του Γιάννη του Παβέζα. Αλλά ο Σάκης έβαλε άλλα 2. Το οποίο υπάρχει υποδοχή να μπουν. Ναι, ναι, έτσι. Για πες λοιπόν. Εγώ. Εντάξει, τώρα θα μιλήσω τελείως ειλικρινά. Είχε ο Βον 5. Αυτά. Γι' αυτό. Οπότε, παιδιά, δεν μπορώ να έχω. Απλά τα έβαλα. Να έχω 2 λιγότερα. Ναι. Απλά τα έβαλα όταν την είδα. Εντάξει, αλλά μετά συνειδητοποίησες το. Οπότε έμαθα έτσι. Με αυτό το tension. Ναι. Μετά συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε όλο αυτό, το ότι είναι αρκετά σκληρό αυτό. Βέβαια, όταν είχα επαφές μετά με λιγότερα ελαττήρια. Mm-hmm. Έχει την πλάκα του και εκείνο. Mm-hmm. Αλλά τώρα μου φαίνεται λίγο περίεργο εκείνο. Mm. Ναι. Έχει συνηθίσει. Οπότε νομίζω είμαι εδώ. Mm-hmm. Mm-hmm. Οπότε ήταν τότε έτσι όπως είναι η Steve Ray-Von. Ναι. Μετά έγραφε κανονικά το SRV πάνω και τα λοιπά. Σε έχω δει βασικά φωτογραφίες με αυτήν την κιθάρα. Έβαλα το άλλο, έβαλα άλλο Pickguard, διότι ξέρεις η original η Steve Ray έχει το σκαλιστό το SRV πάνω. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ έπρεπε να βάλω τα άλλα τα. Του Steve, τα. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Ποια τα Inlay. Ναι, ρε. Ναι. Που ήταν λίγο πιο ξεζιαλιστερό. Ναι, κατάλαβα. Οπότε έκανα και εκείνο. Και πάνω στο. Που τελείωσε όλο. Αποφάσισα ότι δεν θέλω να το. Κατάλαβα. Και είπα θα τις αλλάξω τα φώτα. Mm. Και αυτό έκανα. Και το Relic το έκανε ο Γιάννης ο Παβέζας. Η αλήθεια είναι ότι είχε αρχίσει να. Να γίνεται φυσικά. Να γίνεται φυσικά, mm-hmm, διότι. Παίζει και πολύ. Ναι, και την κακομεταχειρίστηκα πάρα πολύ. Να σου, mm-hmm, πω την αλήθεια. Άντεξε όμως. Άντεξε, ναι. Και μετά, ναι. Αυτό στο μπράτσο. Ναι. Είναι από φυσικά αίτια. Όχι. Αυτό είχε αρχίσει να γίνεται. Mm-hmm. Πάνω. Και μετά το βοηθήσαμε λίγο. Α, ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι βολεύει πολύ καλύτερα από το. Οπότε. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Οπότε πριν γίνει, όταν τελικά, άσχετα τα φυσικά αίτια, είχε ξεκινήσει το φυσικό Relic. Ναι. Μετά ο Παβέζας, πριν κάνει το Relic, την έβαψε. Έτσι. Ήθελα να μην φαίνεται τίποτα από αυτό που ήταν. Οπότε την έξισε, την έβαψε και την ξανάξισε. Στην πραγματικότητα δεν την έξισε, διότι το χρώμα είναι από κάτω. Α, το ναι, είναι, είναι, ναι, 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 μπράβο. Όλο αυτό που βλέπεις είχε φύγει ήδη. Mm-hmm. Όλο αυτό. Ναι, πάνω κάτω όλο. Πω, ωραία. Και αυτό. Τη βάψαμε αυτό το κρέμ. Ναι. Και συνεχίστηκε το ξύλο. Ναι, και εδώ. Δεν
ξέρω τι συμβαίνει, αλλά. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Οπότε αυτή έχει τα κλασικά είναι καψίματα. Ναι, οκ. Ναι. Okay. Από πεσίματα, από λοιπά. Mm-hmm. Ναι. Έφαγε ξύλο η αλήθεια. Μια χαρά. Πολύ. Αλλά. Τέλεια. Και εδώ είναι το αντίπαλο δέος. Ναι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Η άλλη επιλογή που έχεις. Καταρχάς, δύο στράτη είναι. Ναι. Okay. Είμαι άρρωστος, παιδιά, με τη στράτη. Mm-hmm. Τις χρησιμοποιείς και τις δύο, και με Σαββόπουλο και με Ζητρίο. Με το Σαββόπουλο παίζω με αυτή. Με αυτή παίζω. Μόνο. Uh-huh. Γενικότερα, τελευταία έψαχνα κάτι με humbucker. Mm-hmm. Δεν είμαι φαν της Les Paul γενικότερα αυτού του. Αν και νομίζω κάπως έχει πάρει το μάτι. Ναι, είχαμε. Mm-hmm. Ναι. Οπότε βρήκαμε αυτή τη λύση. Εντάξει, ο Γιάννης αυτή την έφτιαξε σε στυλ του Michael Landau. Α, του Landau, ναι. Και γι' αυτό την πήρα. Μάλιστα. Οπότε καταρχάς η συνεργασία με τον Παβέζα πώς προέκυψε? Εντάξει, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Mm-hmm. Πρώτη φορά. Θεσσαλονίκη είναι η βάση. Είναι Θεσσαλονίκη. Είστε και κοντά σχετικά. Ναι. Μια ωραία απόσταση. Συζητούσαμε διάφορα πράγματα κατά καιρούς, ξέρεις, να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Τώρα είχε και την παρουσίαση στο Σιέρα που είχε τα οργάνα. Ναι. Εντάξει, ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό, γιατί συνήθως όταν σκέφτεσαι πώς είναι αυτά τα πράγματα, υπάρχει φασαρία. Πάει εκεί πέρα, μπαίνει στο Σιέρα. Ήταν ωραία, ήσυχα. Καφέ. Κιθαρίτσες. Θέλει να πάει ο άλλος να παίξει, να ξεκαβλώσει. Μπείτε μέσα στο μπουδάκι, κλείνει την πόρτα, να ακούσει τίποτα έξω, οι ακουστικούλες μόνο. Πάρα πολύ ωραία. Ήρθαν και διάφοροι. Δηλαδή, μόνο από τις φωτογραφίες που είδα, εκτός από σένα, είχε πάει. Όλοι είχαν όλοι πάει. Δηλαδή, πραγματικά περάσαν όλοι. Και για μένα ήταν καλή ευκαιρία να γνωρίσω μουσικούς που δεν είχαμε γνωριστεί από κοντά ποτέ. Οπότε. Ναι, όπως τον Πολίτη, ας πούμε. Το Δημήτρη. Και έτσι άρχισε με το Γιάννη αυτό. Ναι, συζητούσαμε διάφορα. Αυτή η κιθάρα δεν τη φτιάξαμε. Για μένα. Την είχε ήδη φτιάξει. Υπήρχε. Και σε ενδιέφερε για λόγο χαμπάκερ. Να σου πω την αλήθεια, την είχε φτιάξει για κάπου αλλού. Mm-hmm. Και εμείς συζητούσαμε παράλληλα για ένα project άλλο. Και μου λέει, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: ωραία, έχω μια κιθάρα, λέει, για σένα, έλα να τη δεις. Mm-hmm. Και πήγα να τη δω. Καταρχήν με βόλεψε πάρα πολύ τον έκτης. Mm-hmm. Και επειδή ήθελα κάτι με χαμπάκερ. Είναι έτσι. Αρκετά μπίφι. Ναι, ναι. Από ό,τι μου είπες, μαγνήτες είναι Lollar. Ναι. Εδώ, στο πάτωμα, δεν βλέπω κάποιο ελληνικό όνομα. Ναι. Τροπή. Τώρα. Τροπή και έσχος. Ναι. Βλέπω πράγματα τα οποία είναι αρκετά straightforward. Ναι. Μου κάνει εντύπωση που βλέπω volume pedal. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το περιμένω ότι θα δω volume pedal στην πεταλιέρα σου. Ναι, είναι λόγω του Landau που είπαμε. Λόγω του Landau. Αυτό το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Ναι. Κλασικά Crybaby Classic. Το Classic είναι, ναι. Mm-hmm. Κοίτα, γενικά είχα μια κακή, και έχω ακόμα δηλαδή, μια κακή σχέση με αυτό. Με το κάτω μέρος. Τι εννοώ. Δεν μπορώ να απομνημονεύσω ονόματα. Ξέρεις, όλο αυτό. Σε ζηλεύω γι' αυτό. Και μου πήρε καιρό να καταλάβω τη σωστή σειρά. Α, το πώς πρέπει να. Ποιο να μπαίνει από εδώ και ποιο από εδώ. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι υποκειμενικό το θέμα. Εν τέλει αυτό βλέπω. Ναι. Πραγματικά. Τώρα τι θα πάει πριν το γουά, μετά το γουά. Δηλαδή κάποιοι κανόνες υπάρχουν, αλλά όχι. Τελικά όχι και τόσο. Ναι. Δηλαδή όσο πειραματιζόμαστε πάνω σε αυτά. Εντάξει, είναι και καλύτερα να παίζεις. Αυτό. Αλλά εντάξει, να αφιερώσεις κάποιο χρόνο. Είναι. Να σου πω, δηλαδή, ο Τυρόπουλος μου είχε αλλάξει την άποψη σε αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, ότι είχα στο μυαλό μου μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Όσο έχουμε αράξει με μπάπη, που αυτό όχι, βάλε το πριν, ξέρεις, δεν διαβάσει. Ναι, και ακούγεται ωραία τελικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν το delay μπροστά από το drive. Ναι. Και τους αρέσει. Ναι. Εντάξει, γάμο. Okay, ναι, υποκειμενικό. Εσύ βάζεις πρώτο το WAP, ό,τι βλέπω. Ναι. Είναι το WA. Μετά το volume pedal. Το volume το οποίο με το. Διαβάζει το κουρδιστήρι. Για να το έχει μονίμως ανοιχτό. Οκ. Okay. Κατάλαβα. Ναι, έχει έξοδο εδώ. Ναι, μια χαρά. Ναι. Μετά έρχεται στο full tone. Στο octafaz. Έχεις και χωριστή τροφοδοσία γι' αυτό. Όχι. Α, οκ. Okay. Έχει. Α, για αυτό που είπες πριν. Mm-hmm. Είχε το καλώδιο του αυτό. Α, οκ. Okay. Οπότε πάει κατευθείαν. Ναι.
Γυρνάει. Και μετά από το Octafaz. Μετά έρχεται στο κλασικό. Στο Screamer. Screamer. Mm-hmm. Μετά στο Green Rhino τη Way Huge. Το Way Huge, ναι, και μετά Univibe. Και μετά σε αυτό, ναι, το οποίο. Και αυτά, δηλαδή, ναι. Οπότε έχεις... Ποτέ δεν είχα κάτι πιο περίπλοκο, να σου πω αλήθεια. Έχεις μία πεταλιέρα χωρίς reverb, ναι. Παίζεις με το ενισχυτή. Πάντα με το ενισχυτή, ναι. Το οποίο το έχεις ανοιχτό και γενναιόδωρο. Και αρκετά, ναι. Και προφανώς και δεν έχεις delay. Ναι, όχι. Δεν το πολύ σπάθεις. Δεν είμαι fan. Δεν είσαι έτσι του ambience καθόλου. Όχι, όχι, όχι. Και έχει τρία drive, εντάξει, ένα φάζ. Ναι. Το οποίο βέβαια το Tube Screamer το παίζω συνήθως έτσι. Το σπρώξε, γιατί. Ναι. Ωραία, και το Univibe το χρησιμοποιείς σε κλασική vibe, ως ρύθμιση. Ναι, συνήθως για ρύθμι. Α, και σε ολιστικά εννοείται, αλλά mm-hmm. ναι. Και το main drive είναι αυτό. Mm-hmm. Αν και τελευταία πήρα το, ενώ συνήθως παίζω με Fender, ας πούμε, μηχανήματα. Πήρα το Blackstar του Jared James Nichols. Του Nichols, ναι. Τώρα μας το είχε δείξει και στο ναι, συνέντευξη ναι. Τώρα το σκύλι του πολέμου και αυτό. Ναι, δεν υπάρχει. Το οποίο μου έκανε εντύπωση ακούγοντάς τον και βλέποντάς τον, τέλος πάντων. Αλλά έψαχνα κάτι να παίζει με τον drive του ενισχυτή. Mm-hmm. Πώς φάνηκε το μηχάνημα? Ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανα εντελώς τώρα. Ναι. Αλλά δεν με χάλασε κιόλας, δηλαδή. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι. Καταρχάς μιλάμε για βρετανική νοοτροπία, ναι, πρώτα απ' ναι, όλα. Και πας από κάτι αμυγός αμερικάνικο και εντελώς ναι, διαφορετικό ναι. Σε κάτι το οποίο έχει τα drive πάνω. Όντως. Μόνο και μόνο με αυτό αλλάζεις τα πάντα. Όπου τόλμησα κάποια στιγμή, ενώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό, ότι θα έπαιξα καρφί, ξέρεις, live. Mm. Ολόκληρο set, ναι. Χωρίς κανένα εφέ, τίποτα. Μόνο με το reverb του. Με το reverb του, το οποίο δεν με ενθουσίασε. Okay. Αλλά... Και όταν έχει συνηθίσει reverb από ναι, Fender, η αλήθεια είναι ότι. Τίποτα άλλο. Είναι. Πώς θα το παρομοιάζει, παιδί μου, σαν να έχει συνηθίσει γεμιστά από εδώ την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μάλιστα. Αυτό. Δηλαδή θα το ξαναχρησιμοποιήσει ή επέστρεψε. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω. Κατάλαβα. Θα δούμε. Και επίση. Εντάξει. Δεν έχεις καθόλου compression στη φάση. Ναι, παίζεις και πολύ με δυναμικές, εννοείται. Ναι, πάντα. Αλλά... Παίζω συχνά με το... Mm-hmm. Και με το... Οπότε το έχεις πολύ οργανικό όλο το θέμα. Έτσι μου αρέσει, ναι, και μου έκατσε αυτό. Mm-hmm. Εκτός από τη Les Paul που είχες, έχει πέσει στα χέρια σου άλλο όργανο. Δηλαδή, έχεις παίξει ποτέ με σκάφος, με 335. Ναι, είχα μια 335. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Όχι. Την εμπειρία σου. Όχι. Είσαι στράτη. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Με τέλε. Ναι, εντάξει. Πριν που σε είδα να χώνεις εδώ πέρα τη δικιά μου, μια χαρά τα λέγατε. Αλλά πάλι οκ. Okay. Θέλω να είναι στράτο. Είμαι εθισμένος. Εθισμένος. Οπότε αυτό είναι πρίτημα. Δεν έχει... Με Έλληνες κατασκευαστές, πώς και έχεις ξεφύγει και δεν έχεις πέσει τα χέρια κανενός. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό. Να σου πω, συνεργαστήκαμε με τη VS Audio κάποια στιγμή. Βασικά είχα δει, από το πάνω του Σουντιρόπουλου κάτι. Ο πάνω σε ένα. Ποιο σου είχε στείλει? Το Royal Flash. Το Royal Flash, το οποίο πάει και πάρα πολύ καλά. Ναι, φέτος ήταν και η πρώτη χρονιά των παιδιών στο NAM. Ναι. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχω έγραψα κιόλας με το Flash. Στο... Είναι εξαιρετικό πεντάλι. Ναι. Πες μας λίγο έτσι για το άμεσο μέλλον, τι επιφυλάσσει για το SD3 και για το Σάκι το Βόλι χωρίς το τρίο. Ωραία. Για μένα. Μέχρι τον Απρίλιο, από ό,τι ξέρω, θα είμαστε στο Άλσος, mm-hmm. στο Σαββόπουλο. Το οποίο ανυπομονούμε να έρθουμε να δούμε και όλο, γιατί θα είναι σούπερ. Βέβαια. Μετά από ό,τι έχω ακούσει, θα βγει και σε περιοδία mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα. Και με το τρίο έχουμε κάποια gigs Παρασκευές, Πέμπτες Παρασκευές πλέον, γιατί το Σάββατο είναι off mm-hmm. γενικό, εδώ στην Ελλάδα. Και πάμε στο Αμβούργο το Μάιο, σε ένα... Σούπερ φεστιβάλ. Είναι ωραία τα φεστιβάλ, ρε φίλε. Ναι, τα blues, ειδικά φεστιβάλ, είναι σούπερ. Και εγώ τρελαίνομαι. Μ' αρέσει. Όπου μάλλον εκεί από ό,τι βλέπω θα βγουν κι άλλα gigs. Mm-hmm. Οπότε θα πάρει καμιά εβδομάδα αυτό. Το δίσκο μπορούμε να το βρούμε κάπου. Ναι. Online. Online. Mm-hmm. Πλέον μόνο. Είναι παντού σε. CD, σε όλες τις πλατφόρμες, σε πλατφόρμες και Spotify και τα λοιπά. Ναι, και στο Spotify. Εξαιρετικά, σούπερ. Στη Ρουμανία παίζουμε τον Ιούνιο, mm-hmm. επίσης σε Blues Festival. Όλα αυτά βγήκαν από αυτό που είπαμε πριν, από τις Αζόρες. Από τις Αζόρες. Οι οργανωτές που ήταν εκεί και μας φώναξαν σε αυτό. Τέλειο.
Τέλεια. Οπότε ναι, δούλεψε εκείνο. Και αυτά είναι τα νέα. Πάμε και για δεύτερο δίσκο σιγά σιγά. Αυτό θα σε ρωτούσα. Πότε βλέπει. Έχεις υλικό, υπάρχει. Υπάρχει υλικό, ναι. Και γράφεται συνέχεια. Αλλά. Ναι, θα δούμε. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό που θέλω να σου κάνω. Επειδή εντάξει, είναι Σάκης Ντοβόλης 3, ναι. Πώς γράφεις. Γράφεις μόνος σου, γράφετε όλοι μαζί. Επειδή το group είναι. Πώς το λένε. Διασκορπισμένο, ναι. Στην Κοζάνη είμαι μόνο εγώ. Ο αδερφός μου είναι στη Θεσσαλονίκη και ο ντράμερ είναι στην Αλεξανδρούπολη. Α, έχετε πιάσει όλα τα πάντα. Οπότε δεν δουλεύει αυτό το ότι πάμε να κλειστούμε στο στούντιο για να παίξουμε. Mm-hmm. Απλά. Άρα ναι, γράφω εγώ κατά βάση. Ναι. Στέλνεις. Ναι, μ' αρέσει να γράφω και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ναι. Έτσι κι αλλιώς, τι εννοείς άλλα πράγματα. Τύμπανα. Α! Ναι, το μπάσο. Τύμπανα γράφεις programming. Όχι. Απέζεις. Κάθομαι να, ναι. Α, έλα ρε. Ναι. Και όταν ηχογραφείτε, live. Προσπαθούμε live, ναι. Εντάξει, το δίσκο το πρώτο δεν το κάναμε live, να σου πω. Ναι. Το κάνατε ξεχωριστά. Ναι. Πάντως νομίζω ότι θα. Άρα το live είναι. Επειδή είστε live, πάντα, ναι. Φίλε. Εντάξει, ναι. Έχασε πάρα πολύ από αυτό που είχα εγώ στο νου μου, ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε στο δεύτερο θα το. Θα το προσπαθήσω να κάνω. Live. Live. Ναι. Εντάξει, παιχταράδες είστε όλοι, νομίζω για το πρόβλημα. Το πιστεύω θα το κάνουμε. Ναι. Σάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιέρωσες εδώ στο Prova Studio, το σπίτι του Guitar Spot. Και που ευχόμαστε πραγματικά ό,τι καλύτερο και ευχόμαστε να τα πούμε ξανά σύντομα. Είμαι σίγουρος, να είστε καλά. Και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Και σε εσάς. Παρακολουθώ. Παρακολουθώ. Παρακολούθα μας όσο μπορείς. Και εμείς παρακολουθούμε. Έτσι. Έτσι, ώρα να περνάμε, κιθάρα να παίζουμε. Αυτός που θα πεθάνει με τις περισσότερες κιθάρες και κερδίζει. Τέλειος. Λοιπόν, για περισσότερες συνεντεύξεις, παρουσιάσεις μουσικού εξοπλισμού, online μαθήματα και για περισσότερο Σάκη Ντοβόλη με τον τόνο στο μεσαίο, επισκεφτείτε το guitarspot.gr και online που εκτός από τις πλατφόρμες που μπορούμε να βρούμε άλλες πληροφορίες, υπάρχει website, κάτι τέτοιο. Υπάρχει στο Facebook, στις, Facebook, Instagram και τα λοιπά. Instagram, όσο όλα αυτά. Στο σελίδα, όχι. Εντάξει. Θα σου φτιάξουμε εμείς μία. Ναι, όχι. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Γεια σας.